Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο που, όπως θα καταλάβατε και από τον τίτλο, θα οργανώσουμε τα ντουλάπια του μπάνιου, όπου γίνεται ένας κακός χαμός. Όσο και να τα φτιάχνω αυτά τα ντουλάπια, θα πάω να πάρω κάτι από πίσω, θα πάω να τραβήξω κάτι, θα πέσουν όλα τα μπροστά. Και πάντα γίνεται ένας κακός χαμός, οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να το οργανώσω έτσι ώστε να μην χαλάνε συνέχεια. Βρήκα έναν τρόπο, πήγα και αγόρασα σήμερα κάποια καλάθια, θα σας τα δείξω τώρα στη συνέχεια, αλλά πρώτα θα πάμε λίγο να ανοίξουμε τα ντουλάπια, αυτά που θα φτιάξουμε λίγο να τα δείτε πώς είναι πριν. Να δείτε το χάος που επικρατεί. Θα το δείτε τώρα. Θα τα ανοίξω. Αν και ντρέπομαι, αλλά θα τα ανοίξω. Έχω πάνω από το πλυντήριο αυτό εδώ το ντουλάπι, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Γιατί βάζεις εδώ μέσα πράγματα όπως τα χαρτιά υγείας, βαμβάκια, έχω τα αρώματά μου. Έχω τέλος πάντων διάφορα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε. Και κοιτάξτε εδώ ένα χαμό. Τώρα πας να βάλεις εδώ πίσω το χέρι να πιάσεις κάτι, όλο και κάτι θα πέσει. Πας να τραβήξεις εδώ ένα μωρό μάτιλο, θα πέσουν τα άλλα. Και συνέχεια, όσο και να τα φτιάχνω, επικρατεί αυτό εδώ το χάος. Οπότε θα οργανώσουμε αυτά εδώ. Επίσης θα οργανώσουμε και εδώ κάτω από τον νηπτήρα, αυτό εδώ το ντουλάπι, όπου όπως βλέπετε και εδώ γίνεται ένας πανικός. Είναι όλα τα απορρυπαντικά εδώ πάνω, εδώ πέρα κάποια. Εντάξει, γυναικείας φύσης προϊόντα όπως βλέπετε. Και έχω εδώ πέρα και σφουγγάρια, γάντια και όλα αυτά τα πραγματάκια. Και εδώ έχει διάφορα πράγματα τα οποία μου έχουν στείλει εταιρείες ή έχω αγοράσει εγώ έξτρα για να έχω σε περίπτωση που μου τελειώσουν να μην ξεμείνω. Και γίνεται εδώ μέσα αυτό το μπάχαλο, εδώ μέσα και αν δεν βγάζεις άκρη. Ελπίζω να με φτάσουν τα καλάθια που έχω πάρει, γιατί τώρα που βλέπω τα πράγματα μου φαίνονται πάρα πολλά και νομίζω πως δεν θα μου φτάσουν. Και ξεκινάμε παίρνοντας μία βαθιά ανάσα. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω το καθάρισμα πάντα από πάνω προς τα κάτω, όταν πρόκειται για συρτάρια. Όχι για συρτάρια, και για συρτάρια, βασικά για τα πάντα. Συρτάρια, ντουλάπια, ράφια, πάντα από πάνω προς τα κάτω, έτσι ώστε ό,τι είναι να πέσει βρωμιά, οτιδήποτε, να φύγει από κάτω και να καθαριστούν στη συνέχεια. Σας έδειξα και ποιο καθαριστικό εγώ χρησιμοποιώ. Εννοείται το ίδιο χρησιμοποιώ και στα καλάθια. Τα απολυμμένω λίγο και αυτά για να βάλω μέσα τα πράγματά μου. Όπως βλέπετε εδώ αποθηκεύω κάποια πράγματα για το σπίτι στο πρώτο το καλάθι. Είναι πράγματα που χρησιμοποιούμε μόνο δηλαδή στο σπίτι. Κάποιες ταμπλέτες για τα κουνούπια, κάποια σουίφερ πανάκια και διάφορα άλλα. Σε αυτό θα βάλω μωρό μάντιλα αν θυμάμαι καλά, για να δούμε, ναι καλά θυμάμαι. Και μετά θα βάλω και κάποια αποσμητικά μας που έχουμε πάρει για να έχουμε σε περίπτωση που μας τελειώσει κάποιο. Τώρα βάζω στο πρώτο ράφι τα πρώτα καλάθια και πόσο χαίρομαι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σε αυτό το σημείο έπρεπε να βλέπετε και το πρόσωπό μου πως χαμογελούσα. Όπως βλέπετε εδώ είναι όλα έτοιμα, τα καλαθάκια έχουν μπει στα ράφια και όλα τα πράγματα είναι σε τέλεια κατάσταση. Τα βαμβάκια που βλέπετε εκεί δεξιά μετά θα τα βάλω σε καλάθι, θα δείτε γιατί στη συνέχεια. Τώρα πάμε στα ντουλάπια κάτω από τον νηπτήρα. Έχω βγάλει πάλι όλα τα πάνω πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως έκανα για το προηγούμενο ντουλάπι. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το καλάθι, το οποίο μου ήρθε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα όταν έφτιαχνα τα πράγματα. Να βάλω μέσα όλα τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιώ συνέχεια και να αφήσω στην άκρη κάποια απορρυπαντικά που δεν τα χρησιμοποιώ τόσο συχνά, έτσι ώστε να το βγάζω με μιας, να μην χρειάζεται να ψάχνω στο να τα κάνω χάλια και να μπορώ να παίρνω και το καλάθι και να το μεταφέρω στα δωμάτια μέσα που χρησιμοποιώ τα απορρυπαντικά και να τα έχω όλα μαζεμένα, να μην πηγαίνω έρχομαι στο μπάνιο για να παίρνω άλλα. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και νομίζω πως θα με βολέψει. Τελείωσα το πάνω ράφι, πάμε τώρα στο κάτω, το αδειάζω και το καθαρίζω. Θέλω να σας πω ότι σε κάποια φάση κάπου θα δείτε ότι παίρνω κάποιες σακούλες που είναι για το καλαθάκι για τα σκουπίδια. Και θέλω να σας πω τι κάνω, που και αυτό με έχει βολέψει πάρα πολύ, το κάνω εδώ και
χρόνια. Παίρνω το ένα από αυτά που είναι το κουβαράκι στην ουσία, ένα αυτό που κρατάω στο χέρι μου τώρα και σας το δείχνω. Και μιλάω εντωμεταξύ, μη σας φανεί περίεργο. Μιλάω γιατί στην αρχή νόμιζα ότι θα σας μιλάω έτσι, αλλά όχι, ήθελα να κάνω σπικάζ στη συνέχεια. Και το βάζω κάτω από την σακούλα που ήδη χρησιμοποιείται στο καλάθι αχρήστων του μπάνιου, γιατί με βολεύει πολύ. Με το που βγάλω αυτό που έχει γεμίσει, το δένω και ακριβώς από κάτω υπάρχουν οι άλλες σακούλες και κατευθείαν τοποθετώ τη σακούλα την καινούργια στον κάδο και είναι πάρα πολύ άνετο να το κάνετε κι εσείς, δηλαδή να βάζετε ένα κουβάρι. Κουβάρι θα το πω τώρα, μια συσκευασία τέλος πάντων με σακούλες σκουπιδιών στο... από κάτω από αυτή που ήδη χρησιμοποιείται, δηλαδή στον πάτο του κάδου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο. Σε αυτό τώρα το ντουλάπι, όπως τα παρατηρήσατε, είχαμε ένα θέμα, διότι δεν χώραγε το άλλο το καλάθι που ήθελα, αλλά δεν πειράζει, τα βολέψαμε εδώ τα γυναικεία φύσης προϊόντα. Έτοιμο και αυτό εδώ το ντουλάπι, εδώ πέρα λίγο μας τα χάλασε με τα δικά μου τα είδη, διότι ήθελα να βάλω αυτό το καλάθι, αλλά την πάτησα, γιατί δεν χωράει λόγω από τα φτάκια εδώ πέρα που έχει τα χερουλάκια. Δεν πειράζει, όμως κάπου θα μπει, δεν χάνεται ένα τόσο όμορφο καλαθάκι, αλλά έγινε πάρα πολύ ωραίο, βλέπετε εδώ. Μια χαρά αυτό, θα το τραβάω έξω, θα τα έχω όλα έτοιμα εδώ, δεν χρειάζεται ούτε και να σκύβω συνέχεια να ψάχνω, θα το βγάζω κατευθείαν έξω και θα το έχω και μαζί μου, θα το μετακινώ και μέσα στα δωμάτια. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτή η ιδέα. Έτοιμα και αυτά εδώ, λοιπόν δεν έχω μείνει και πάρα πολύ ευχαριστημένη όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ πέρα δεν χώρεσε κανένα καλάθι γιατί ακριβώς από πίσω περνάει ο σωλήνας του νερού, οπότε δεν χωράει καλάθι, χωράνε τα πράγματα έτσι σχέτα, εκτός και αν πάω να βρω κάτι λίγο πιο στενό, λίγο πιο τετράγωνο. Θα το κοιτάξω να σας πω την αλήθεια, μπας και βρω κάτι. Αυτό έγινε καλό, τα έβαλα εδώ έτσι ώστε να τα τραβάω έξω, να τα κουμπάω πάνω και να βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα. Και πάλι δεν είναι πάρα πολύ καλά τακτοποιημένα, βλέπετε γίνεται ένας πανικός. Αλλά δεν έχει σημασία, τουλάχιστον τώρα θα τα βρίσκω λίγο πιο εύκολα. Μου έμεινε και ένα καλαθάκι για να βάλω μέσα και τα βαμβάκια. Αυτό ήταν το μόνο καλό της υπόθεσης και εδώ πέρα γέμισε ο χώρος, γέμισε. Έχω και άλλα πράγματα να βάλω, έχω και άλλο καλάθι αν θέλω να βάλω εδώ κάτω και να βάλω όλα αυτά τα πράγματα εδώ. Αλλά αφού δεν έχω κάτι γιατί να το κάνω, οπότε ας μείνουν έτσι όπως είναι, νομίζω πως είναι τέλειο. Αυτό εδώ το καλάθι το πήραμε την προοπτική ότι θα μείνει εδώ στη γωνία και ότι θα βάλω μέσα όλα τα χαρτιά υγείας. Θα τα βάλω τώρα λίγο να το δούμε και να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Να το, αυτό το είδα σε ένα βίντεο μιας Αμερικάνας που τα είχε έτσι μέσα σε ένα καλάθι παρόμοιο τα χαρτιά υγείας και μου αρέσει που μπορεί να φαίνονται στο μπάνιο αλλά δεν είναι άσχημο γιατί είναι και το καλάθι πάρα πολύ όμορφο. Είναι και πολύ κοντά σου, άμα χρειαστείς κάτι τελειώσει το χαρτί υγείας, κάνεις ένα τζουκ και παίρνεις. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη αν μου αρέσει ή όχι σε αυτή εδώ την μεριά. Ακριβώς εδώ είχα αυτό εδώ το καλάθι το οποίο έχω μέσα τα πιστολάκια, βούρτσες, λακ, τέτοια πράγματα. Και θα το αλλάξω τώρα, θα τα βάλω σε αυτό εδώ το καλάθι που πήρα που τελικά δεν μπήκε πουθενά αυτό το καλάθι, αλλά δεν μας πειράζει. Νομίζω θα τα αφήσω έτσι για αρχή και βλέπω τι θα κάνω. Τώρα για το καλάθι με τα χαρτιά υγείας δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Όχι για τον λόγο του ότι μπορεί να σκονιστούν, γιατί εγώ πάντα πετάω μια-δυο σειρές. Με το που ανοίξω ένα καινούριο, τα πρώτα θα τα πετάξω. Για οτιδήποτε μπορεί να έχει ακουμπήσει το εργοστάσιο κάπου, τέλος πάντων το οτιδήποτε τα πετάω αυτά. Και νομίζω θα τα αφήσω έτσι. Μου αρέσει. Πριν κλείσω το βίντεο, θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ το έπιπλο με έχει σώσει πάρα μα πάρα πολύ. Πέρα του ότι είναι όμορφο, μου αρέσει που είναι σιδερένιο και έχει τα γυάλινα τα ραφάκια. Θέλω να σας πω ότι τα δύο πρώτα εδώ πέρα τα έχω απλά διακοσμητικά. Και εδώ σε αυτή εδώ την πλαστική μπανιέρα που μπορείτε να βρείτε και στα τζάμπο, αλλά νομίζω λευκή και όχι διάφανη. Εγώ νομίζω ότι την είχα πάρει από τα Sephora. Νομίζω το γράφει και από πίσω. Ναι, την είχα πάρει από τα Sephora. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα έχω βάλει τα πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά με τον κανάκι. Εγώ έχω βάλει εδώ πέρα το άρωμα που χρησιμοποιώ συνέχεια, το άρωμα του κανάκι, τα προϊόντα μαλλιών που χρησιμοποιώ καθημερινά, ένα αρωματικό για το μπάνιο, το έχω εδώ πέρα για να ψεκάζω το μπάνιο, τα αποσμητικά μας, αυτά εδώ τέλος πάντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Και ακριβώς από κάτω, αυτό εδώ με έχει σώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το έχω πάρει από Ikea.
Νομίζω και αυτό, αυτό από Zara Home. Δεν θυμάμαι, αυτό σίγουρα είναι από Zara Home. Λοιπόν, έχω πάρει αυτήν εδώ την πιατέλα και έχω βάλει μέσα αυτό το γυάλινο βαζάκι με μπατονέτες. Εδώ μέσα έχω βάλει τους δίσκους de maquillage, ένα διακοσμητικό σαπούνι και εδώ έχω βάλει την κρέμα σώματος που χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να σας βοήθησαν. Εσείς έχετε κάποιο άλλο τρόπο οργάνωσης, οτιδήποτε έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, να μας το πείτε από κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να οργανώνουμε τα ντουλάπια μας και να μην γίνεται μέσα ένας κακός χαμός. Ας πούμε, εγώ τώρα είχα σταματήσει λίγο το βίντεο και καθόμουν, είχα ανοίξει το ντουλάπι αυτό από κάτω και το κοιτάγα και χαμογέλαγα. Που τη χαρά μου που είναι έτσι οργανωμένο και ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει και όπως είπαμε από κάτω σχόλιο. Θα σας δω πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια!